we've been gone for so long. But nothing now can keep us down. Yeah, we're back on track and we're on attack. Can't hold us back, no, no. A new nation is won. Keep our eyes on the setting sun. Yeah, we're on our way and we're making way. Gonna seize the day, yeah, yeah. Been waiting for this, now my time is gone. Δεν κάνω καθαρισμό. Δεν ξέρω για σένα, αλλά για μένα ήταν πολύ δύσκολο να αλλάξω οδοντίατρο. Και έκανα πολύ καλά που άλλαξα, γιατί από ό,τι μου είπε αυτός, έχω κάποιες κακοτεχνίες στα δόντια. Έχω πολύ καλά δόντια και έχω κακοτεχνίες όμως. Που σημαίνει ότι ο προηγούμενος δεν έκανε καλή δουλειά. Και ναι, ξέρω ότι το λένε συχνά αυτό, ότι που ήσουν πριν δεν έχει κάνει καλή δουλειά και έχει κάνει αυτός. Το ακούς παντού. Αλλά το βλέπω κι εγώ, που δεν ξέρω, το βλέπω. Δηλαδή μου το έβγαλε φωτογραφία, με έβγαλε φωτογραφία στα δόντια και μου έδειξε πώς πρέπει να είναι και πώς είναι. Έχω βγάλει 5 δόντια. 4 φρονιμίτες και ένα ακόμη, ένα... Πώς λέγεται αυτός? Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Μπροστά από τον φρονιμίτη. Όμφος νομίζω. Δεν ξέρω, μπορεί να και μαλακίες. Το είχα βγάλει γιατί μου είπε ότι σάπισε. Και τώρα που το είδε αυτός μου λέει αυτό και το έβγαλε. Του λέω, μου είπε ο προηγούμενος ότι είχε σαπίσει και το έβγαλε. Α, μου λέει. Του λέω όμως ποιο είναι το θέμα. Ότι έχω και από εδώ ένα δόντι. Και αυτό μου είπε ότι πρέπει να βγει. Ενώ αυτός εδώ μου είπε ότι είναι κακοτεχνία και ότι σε έχει κάνει δύο λάθος φραγίσματα, και εγώ μπροστά από αυτό και πίσω από αυτό. Οπότε αν θες οδοντίατρο, λέγεται Λιάκος Αθανάσιος, είναι Ασκληπιού, και να πας να σε δει. Τουλάχιστον πήγαινε να σε δει, ρώτα το πόσο κοστίζει το καθένα και αν θες κάνει τη δουλειά. Ήμουν πιο κοντά και προχωρούσα στον δρόμο και πέρασε ένας και ευτυχώς πρόλαβα για κανένα στην άκρη, γιατί δεν σταμάτησε καθόλου. Πάω να βγάλω μία πανοραμική για να τη στείλω σε αυτόν, για να ξέρει για μελλοντικά πράγματα, γιατί πρέπει να καλύψω το 5ο δόντι που έβγαλα. Και μετά πάω στον Γιώργο για προπόνηση calisthenics, house of calisthenics. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με είχε μέσα εκεί μία μισή ώρα, δεν ξέρω πόση ώρα μιλήσα, γιατί μιλούσαμε κιόλας, και μου έκανε καθαρισμό και μέσα προς τη ρίζα, δηλαδή δεν θυμάμαι, κάπως έτσι με το είπε. Ενώ ο προηγούμενος πήγαινα, μου καθάριζε αυτό εκεί πέρα μέσα στο 20 λεπτό, γιατί κάθε μισή ώρα έχει άλλο ραντεβού, και καθάριζε επιφανειακά, αλλά υπήρχε πέτρα κάτω. Οπότε αυτός μου έκανε πολύ καλή δουλειά. Και στον προτείνω, όχι γιατί κερδίσω κάτι, ούτε εσύ θα πας εκεί πέρα και θα σου πάρει πιο λίγα λεφτά. Απλά μου άρεσε η δουλειά του. It was at this moment that he knew he fucked up. Δεν την είχα πατήσει να ανοίξει και τραβούσα εγώ τόση ώρα. Γεια σας. Α, ξανατράω. Δεν πειράζει, μην τα φανταστείς μέσα. Έκανα βλακία. Τέλος πάντων, έστεισε αυτό εδώ. Θα κάνουμε front flips με τραμπολίνο και back flip έχω να κάνω την τελευταία φορά που με είδες. Μου boost day σήμερα, αλλά θα κάνουμε και μερικά front flips. Απλά για να κάνουμε. Backflip έχουμε κι άλλο άτομο εδώ να μας βοηθήσει, αλλά δεν τον πάρω την προπόνηση για να μας βοηθήσει να κάνουμε backflip. Επίσης έκανα και πολύ διαφημίσεις. Ξέχασα. Εγώ τελείωσα με το ζέσταμα. Περιμένω το Γιώργο να τελειώσει. Θα κάνουμε front flip.
Θα κάνουμε, εννοείται. Και backflip. Και backflip. 10 λεπτό. Και backflip. Όχι. Ούτε θα κάνουμε backflip. Είναι πολύ ψηλό αυτό εδώ πέρα. Αλλά θα το κάνω εκεί και αν είναι μετά θα βγάλω και θα βάλω μόνο το μικρό από πίσω εκεί. Γιώργο, τράβα με λίγο, σε παρακαλώ, μπορείς. Κάνε. Κάνε πρώτα. Plunge. Never. Οκ. Όπα. Γιατί φαίνομαι εγώ. Αλλιώς. Α, οκ. Α, δείχνει και από τις δυο. Θα κάνω και ένα ρόλο με τα άλλη μια. Λοιπόν, τώρα να κάνω και δύο frontflip χωρίς το ύψος. Και μετά να αρχίσω προπόνηση γιατί πέρασε η ώρα. Κάνω και κάτι σου. Και πεινάω. Για να σταθήσω. Άντε, θα με κάνεις, άντε, θα με κάνεις. Λοιπόν, ήρθαν τα παιδιά τώρα κάνουν προπόνηση. Εγώ θα συνεχίσω εδώ πέρα, θα τραβήξω τίποτα τώρα. Θα συνεχίσω το βίντεο μετά, αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω. Αλλά θα μιλήσω. Θέλω να μιλήσω για τους στόχους που είχα και τους στόχους που έχω τώρα. Γιατί άλλαξαν οι στόχοι μου και ο τρόπος που σκέφτομαι. Μην μπλέξεις με δημόσιες υπηρεσίες. Μου λένε ότι χρωστάω κάτι το οποίο το έχω πληρώσει. Αλλά δεν φαίνεται ότι έχει πληρωθεί και λέω. Ωραία, εγώ λέω: έχω τις αποδείξεις, τι μπορώ να κάνω. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μου λέει. Ή δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Παρόλο που την προηγούμενη φορά μου είχε πει ότι μπορώ να κάνω. Μου λέει: πρέπει να πληρώσεις το ποσό και θα αφαιρεθούν την επόμενη φορά. Λέω: στη σοβαρή, έχω πληρώσει και θα ξαναπληρώσω το ποσό. Για να μου αφαιρεθούν την επόμενη φορά. Και του, μου λέει ένας άλλος: μετά φέρνουμε τις αποδείξεις, γιατί ίσως πληρώνει καθυστερούμενα. Λέει: ωραία, λέω: θα πληρώσω το καθυστερούμενο. Γιατί με βάζει να πληρώσω ολόκληρο το ποσό. Έχουν βάλει ότι χρωστάω 79 λεπτά από τον έκτο.
45 ευρώ από τον 7ο, ολόκληρο το ποσό από τον 8ο και από τον 9ο. Και του λέω, θα σου φέρω τις αποδείξεις. Κοίταξε τον υπολογιστή, και δεν θέλει μόνο τις αποδείξεις από αυτούς τους μήνες, θέλει τις αποδείξεις από όλο το έτος. Θα είναι το 21. Και μου είπε, θέλει επίσης, του λέω, για τις αποδείξεις αυτές, τις έχω να σας στείλω τώρα. Μου λέει, όχι, θα μου τις φέρεις, λέει, από όλο το έτος. Εντάξει, του λέω, θα πάω, θα πάρω τον υπολογιστή, θα τις εκτυπώσω και θα σας φέρω. Και μου λέει, και όχι μόνο αυτές, λέει, θα μου φέρεις και από το 20. Γιατί, λέει, μπορεί κάποιο μήνα να μην τον πλήρωσες και κάθε φορά να πλήρωσες τον προηγούμενο μήνα. Καλά, καλά. Μπαίνω, κοιτάω 20, 11 αποδείξεις από το 20, 11 αποδείξεις από το 21. Λέω, όχι ρε πούστη. Κάτσε να κοιτάξω στο Winbank, μήπως δεν εκτύπωσα κάποιον. Και κοιτάω και δεν είχα εκτυπώσει ένα από το 21. Και από το 20 δεν μπορώ να το δω, λέω, έχω κλείσει ραντεβού με την τράπεζα για την άλλη εβδομάδα. Να πάω να το δούμε. Και αυτός πήρε τηλέφωνο και λέει, εγώ έχω εδώ πέρα, λέει, 20 αποδείξεις. 20 πληρωμές δικές σου από τις 24. Και έχω βρει 23 και μου λείπει μία. Στο καλό ποιο είναι? Ότι μου βγάλε και ένα χαρτί. Αυτό άρχισε πριν από 3 μήνες, τον Νοέμβριο. Μου είχε βγάλει και ένα χαρτί τότε, εκτός από αυτό που μου είχε βγάλει τώρα, πάλι. Ότι χρωστάω, λέει, και από το 2000. Από το 2000. Και της λέω, σήμερα αυτά τα έγγραφα δεν παραγράφηκαν? Και μου λέει, όχι, λέει, δεν παραγράφονται. Λέω, τι εννοείς, θα πληρώσω από το 2000 που έχει βγει, μου το έβγαλες τώρα, συν το φόρο? Μου λέει, ναι, καλά. Εγώ όμως μίλησα με δικηγόρο, μου λέει, όχι, λέει, δεν θα πληρώσεις αυτά, κάτι θα κάνω. Και δεν έχω μιλήσει από τότε, αλλά θα μιλήσω τώρα, γιατί έχω φτάσει εδώ. Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα τα προβλήματα που θα τα δεις σε άλλο βίντεο, είχα και αυτό τώρα. Μίλησα και με τον δικηγόρο μου και μου λέει, το άλλο που σου έχουν πει από το 2000 έχει παραγραφεί. Δείξ' τους, λέει, αυτό εδώ πέρα μας. Αλλά τι να δείξω και σε ποιον, αφού δεν... Ωχ, τέλος πάντων. Και έχω 23 αποδείξεις από τις 24. Δεν έβγαλα άκρη. Έχω εδώ πέρα 30 χαρτιά. Και πρέπει να ψάξω να βρω τις αποδείξεις από το 17 μέχρι το 19. Κατάλαβα όλο όσο μου είπε. Δεν κατάλαβα ένα πράγμα που το εξηγούσα. Ένα πράγμα. Σταματάω με αυτό. Δεν μπορώ να το συνεχίσω, αλήθεια. Ήθελα να μιλήσω αυτό το βίντεο για τους στόχους που είχα και τους στόχους που έχω τώρα, γιατί έχει αλλάξει το μυαλό μου με τα χρόνια. Και δεν θα το κάνω σε αυτό, λογικά θα είναι στο επόμενο. Δεν ξέρω αν και πώς θα συνεχίσω αυτό. Ευχαριστώ που παρακολούθησες. Μην μπλέξεις με δημόσια υπηρεσία. Και κράτα πάντα τις αποδείξεις σου από τις ασφάλειές σου. Και από όλα αυτά, κράτα τα στον υπολογιστή και βάλε τα και σε ένα σχήμα ουσιαστικά και σε... Κράτα τα κάπου. Τα λέμε σε λίγο ή τα λέμε σε επόμενο. Μου ζήτησαν αποδείξεις από το 17, 18, 19, 3 χρόνια, δηλαδή πρέπει να 36 αποδείξεις. Μου λέει, αν έχεις 36, 37, γιατί τέλος πάντων θα το εξηγήσω. Καλώς, άμα έχεις πάνω από 37, λέει, έλα. Και δεν ξέρω αν έρθω τους αποδείξεις τα χαρτιά, γιατί δεν πλήρωνες μέσω τράπεζας τότε. Τουλάχιστον εγώ δεν ήξερα να πληρώσω μέσω τράπεζας. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Και πρέπει κάπως να τα βρω και να πάω να τα τρύπω στη μούρη πραγματικά. Από ό,τι βλέπω εδώ, από τα χαρτιά που μου έδωσε εκείνος, το 18 είμαι ένα μήνα πίσω και το 19, αλλά κάπου το 19 το καλύπτω, αυτό τον ένα μήνα. Και από το 20, όχι μόνο έχω πληρώσει, αλλά είμαι και ένα μήνα μπροστά. Και αυτά τα χαρτιά μου τα έδωσαν τόσο, εκτός αν κάνω κάποιο λάθος. Γιατί, πρώτη φορά τα κοιτάω, δεν ξέρω, αλλά... Ναι, δεν είμαι καλά. Έχω από τις 9 το πρωί, έχει πάει 5 το απόγευμα και εγώ έχω τρελαθεί με αυτό το πράγμα.